You see? Καλησπέρα, Τζέι. Ήρθες επιτέλους. Με συγχωρείς για την καθυστέρηση. Ό,τι ωραίο σακάκι. Σου αρέσει? Σήμερα το πήρα. Θα πάρετε κάτι? Ένα ουίσκι. Διπλό? Μόνο. Εγείο? Σκέτο. Ευχαριστώ. Ορίστε ο φάκελος. Τελικά ήταν τόσο σημαντικός ο υπολόγισσας. Φοβάμαι πως ναι. Δεν φαντάζομαι να σε πήρε χαμπάρι ο συνταγματάρχης. Αυτό έλειπε να μην με πάρει. Τι, σε κατάλαβε? Σίγουρα, αφού είχε βάλει τους μπράβους του να μ' ακολουθούν. Θα τον καταστρέψω, Τζέιν. Θα τα καταφέρεις? Έχω σπουδάσει 6 χρόνια καταστροφολογία σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Στο Μπέρμιγχαμ. Ένα από τα μεγαλύτερα της Καβάλας. Έχω μάστερ καταστροφολογίας που μου απενεμήθη μετά από εμπεριστατωμένες μελέτες όσον αφορά την καταστροφή του Όζοντος, την καταστροφή του Αμαζονίου, την καταστροφή της Ιουγκοσλαβίας και την καταστροφή του Τσερνόμπιλ. Ακόμα θέλω να ξέρεις, Τζέιν, ότι η μικρασιατική καταστροφή στηρίχθηκε πάνω σε δική μου μελέτη. Είμαι τόσο περήφανη για σένα, Αλέκο, τσολιά μου. Έλα τώρα, Τζέιν, σε παρακαλώ, μην ξαναρχίσεις πάλι τα ίδια. Μα γιατί, αφού ξέρεις γιατί τα κάνω όλα αυτά. Θέλω να με κάνεις δική σου, Αλέκο. Μα τι είναι αυτά που λέει, Τζέιν? Το καταλαβαίνεις, τι μου ζητάς? Για ποιον με πέρασες, για κανένα του δρόμου? Μου ζητάς να στον ακουμπήσω, ενώ δεν ξέρω απολύτως τίποτα για σένα. Ρώτα με ό,τι θες. Θα μου απαντήσεις ειλικρινά? Στο υπόσχομαι. Τι ζώδιο είσαι? Ιχθύς. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Και όμως, Τζέιν, αυτό τα λέει όλα. Τι δουλειά έχει ένα ιχθύς με ένα σκορπιό? Καλέ σκορπιός είσαι. Όχι, αλλά αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Θα αλλάξω ζώδιο, στο υπόσχομαι. Μου είχαν προτείνει να γίνω καρκίνος. Φοβόμουν όμως. Για σένα θα το κάνω, στο υπόσχομαι. Τέλος πάντων, Τζέιν, αυτά όλα δεν έχουν σημασία. Αυτό που προέχει είναι να συναντήσω τον συνταγματάρχη. Δεν μου λες, τι μέρα έχουμε αύριο? Σαββατοκύριακο. Θαυμάσια. Νομίζεις ότι ο Αλεξίου θα πάει στη Λέσχη? Όπως κάθε Δευτέρα, λέγω μου. Υπέροχα. Ή μάλλον όχι. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να το διαβάσει στις εφημερίδες. Ε, τι λες κι εσύ? Τζέι! 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 Απαγωγή, ε! Και νομίζετε ότι αυτό θα περάσει έτσι, ε? Τώρα θα σας δείξω εγώ. Θα πάρω τηλέφωνο το είδωλό μου. Εμπρός. Τον κύριο Χαρδαβέλα, παρακαλώ.